Η Δήμητρα Ματσούκα παρευρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης Forever, που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο Volt, το βράδυ της 5 η 9 πέμπτα και με αυτή την αφορμή μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες. Μεταξύ άλλων η γοητευτική ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη σειρά του Αντένα, ψυχοκόρες, αποκάλυψε που πέρασε το Πάσχα με το σύζυγο της, Πέτρο Κόκαλη, μόλις λίγους μήνες μετά το γάμο του στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και το λόγο που δεν θέλει να πολιτευτεί, παρότι στο παρελθόν της έχουν γίνει αντίστοιχε προτάσεις. Το Πάσχα μείναμε στην Αθήνα με τον άντρα μου. Περάσαμε πολύ ωραία. Τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα πήγαμε στην Εύβοια, στην αδελφή μου και στον ανιψιό μου, και περάσαμε πολύ ωραία είπε αρχικά η Δήμητρα Ματσούκα. Μου έχει γίνει μια μισή φορά πρόταση να πολιτευτώ. Δεν το σκέφτομαι. Πιστεύω ότι αυτοί που έχουν αυτή την ιδιότητα, πρέπει να έχουν μια εμπειρία στα κοινά, να έχουν σπουδέ σχετικέ με τη διακυβέρνηση ενό κράτου και να είναι διατεθειμένοι να αφιερωθούν ψυχήτε και σώματι εκεί, και εγώ δεν είμαι διατεθειμένη να το κάνω αυτό, έχω μια δουλειά που αγαπάω πολύ επίση συμπλήρωσε αμέσω μετά η